Θα τελειώσουμε με μια παράδοση που παραμένει ζωντανή από γενιά σε γενιά για έναν αιώνα, για 100 χρόνια. Και αναφερόμαστε, Βάλια. Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για ένα νερόμυλο. Έχει διάρκεια ζωής 100 ετών. Σε ποια περιοχή? Νεοχώρι. Στο νεοχώρι Αλμοπίας, είναι στην Αριδαία. Ναι. Και έχει κλέψει τις εντυπώσεις, διατηρείται από γενιά σε γενιά. Ναι. Και βεβαίως έχει γίνει πόλος έλξης. Τον επισκέπτονται ξένοι τουρίστες, τον επισκέπτονται μαθητές, προκειμένου να μάθουν την τέχνη του παραδοσιακού νερόμυλου. Χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα εκεί, μόνο με το νερό. Τα λοιπόν, προϊόντα παραδοσιακά αγνά με νερό. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ερυθρόπουλο. Είναι ιδιοκτήτης του νερόμυλου εκεί στο νεοχώρι Αλμοπίας. Τι κάνετε, κύριε Ερυθρόπουλε? Ακριβώς. Καλά, καλά. Πρέπει να αγαπάτε από τη μία την παράδοση και από την άλλη να σέβεστε και το παρελθόν και την ιστορία για να έχετε διατηρήσει αυτόν τον παραδοσιακό νερόμυλο. Ένας από τους ελάχιστους πανελλαδικά. Ακριβώς, κύριε, ναι, ακριβώς. Είμαστε, ναι, σχεδόν ο Μήλος είναι έναν αιώνα και, να σας πω, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι ο νερόμυλος. Το είχε ένας θείος του παππού μου συγκεκριμένα εκείνα τα χρόνια. Μετά τον πήρε ο παππούς μου, μετά ο πατέρας μου και τώρα το έχω εγώ το Μήλο. Είμαστε, δηλαδή, μια οικογενειακή επιχείρηση. Από γενιά σε γενιά που είναι λέμε. Είναι ίσως ο παλαιότερος στην Ελλάδα. Γνωρίζετε και άλλους πανελλαδικά? Πιστεύω πως ναι. Είναι πάνω από 100 χρόνια, ναι. Πιστεύω είναι ο παλαιότερος της Ελλάδος, πραγματικά. Ο οποίος βέβαια δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Είναι πολύ βασικό. Δεν μιλάμε για έναν εγκαταλειμμένο νερόμυλο, ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί. Μιλάμε ότι για 100 και χρόνια λειτουργεί και παράγει. Ακριβώς. Έτσι, όπως τα λέτε, ακριβώς. Ξέρετε, κύριε Ερυθρόπουλε, εκεί θέλω να το πω. Επειδή μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και νέα γενιά και μικρά παιδιά και δεν γνωρίζουν τι παράγει ένας νερόμυλος και ποια η διαδικασία. Για να μας βάλετε στο κλίμα, και εμείς έχουμε απορίες βέβαια, μην το παίζουμε έξυπνοι. Βεβαίως. Να σας πω, να σας εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται. Φυσικά, όπως είπαμε, με το νεράκι του Θεού. Έχουμε τον άλκη μας στο μήλο μας και μπορούμε να βγάλουμε διάφορα παραδοσιακά προϊόντα. Ναι. Τα οποία γίνονται μόνο με τις πέτρες. Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα άλλο, εκτός στην πέτρα. Μπορούμε να βγάλουμε επίσης. Να σου πω κάποια πράγματα για να πάρετε μια εικόνα. Ναι. Να πούμε το πλιγούρι. Να πούμε το καλαμποκάλευρο. Να πούμε το αλεύρι ολικής αλέσεως. Να πούμε αλεύρι ζέας. Να πούμε αλεύρι βρώμης. Να πούμε αλεύρι αποκριθάρι. Από διάφορα παραδοσιακά προϊόντα. Να πούμε και την πάπρικα. Τη λεγόμενη πάπρικα της περιοχής μας. Ναι. Είναι και πολύ έσχημες γι' αυτό έτσι. Κάθε Οκτώβριο βαλέθουμε πάπρικα. Όλα για την εποχή τους. Έχουμε γύρω στα 10 προϊόντα, σου έτσι. Ή παράγουμε από το μήλο μας. Όλα βγαίνουμε, όπως είπαμε, την πέτρα φυσικά. Δεν παράγουμε τίποτα, ούτε αφορά μου γίνεται τίποτα. Όλα γίνονται με ηχεί, όπως παλιά που κάνουν οι δικοί μας, οι γιαγιάδες μας, αγνά παραδοσιακά προϊόντα. Είμαστε γύρω στα 10 προϊόντα παράγουμε. Και πάντα έτσι ψάχνουμε, εγώ είμαι σαν έτσι νέος, ρε παιδί μου, ψάχνουμε να δω τι μπορώ σούμε, ακόμα να βάλω πλέον στο μήλο μου, τι μπορώ σούμε, να λέσω. Όπως τις πάρες, σούμε, καλή ώρα, ένας κύριος είχε σούμε, ρύζι. Μου λέει, μπορώ να το κάνουμε ριζάλευρο, λέω, θα δοκιμάσουμε. Όντως, παλέσαμε το κάναμε ριζάλευρο. Ρεβίθι, έχουμε λες και ρεβίθι. Έχουμε ρεβιθάλευρο. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή είναι ότι, εντάξει, είμαι μέσα στο μήλο φυσικά εγώ. Αφήνουμε τον αλάκι φυσικά να είναι με τη φτερωτή δουλεύει ο μήλος. Δύσκολη, να, είναι λίγο, είναι βαριά δουλειά, είναι βαριά δουλειά, ναι. Έχει να κάνει, ας πούμε, με κιλά. Πρέπει, ας πούμε, να έχεις κόψει κάποια βάλη, ας πούμε. Αντίστοιχα, μπορούμε να προσέχουμε το βάρος. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο νερόμυλος αυτός είναι ευρέως γνωστός πάνω και στη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα, και μάλιστα, κύριε Ερυθρόπουλε, τον επισκέπτονται και σχολεία προκειμένου μαθητές να δουν από κοντά, να γνωρίσουν την τέχνη της δημιουργίας ενός προϊόντος από το νερόμυλο χωρίς να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα εκεί στην περιοχή. Τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι κρατούν έτσι τη σύνδεση με το παρελθόν με ένα ξεχωριστό τρόπο. Και πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες απέναντί τους, που έχουν το κουράγιο παρά τις όποιες δυσκολίες και με φόντο μια τεχνολογία που τρέχει και εξελίσσεται, να ακολουθούν την παράδοση ενός αιώνα. Οπότε μόνο ευχαριστώ πρέπει να τους πεις. Έτσι. Και τα προϊόντα αυτά τα δίνετε έτσι, κάπου, ναι, τα διαθέτετε, που φτιάχνετε? Εγώ έχω βγάλει μια άδεια παραγωγική συγκεκριμένα, και πάω στις λαϊκές αγορές. Μάλιστα. Στα προϊόντα που βγάζω στο μήλο μου, αυτά γύρω στα 10 προϊόντα. Τα εκθέτωσουμε, ναι, έχω πάει σε λαϊκή. Ξέρετε, σας ρωτάει τώρα η Βάλια γιατί της αρέσει το ψωμί αρκετά και έτσι, ναι, μόνη της. Και ο Τραχανάς. Και λέει τώρα πού να σας βρει έτσι
να πάρει τις προμήθειες του αλευλίου. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν. Όσοι λέγε, θα χωρέσω εγώ έτσι τα πράγματα. Να συνεχίσετε. Φαντάζομαι παρά τις δυσκολίες, παρά το κόστος παραγωγής, έχουμε αυξήσεις, ίσως επηρεάζονται κιόλας. Να συνεχίσετε την παράδοση και μόνο κερδισμένος θα βγείτε. Και εσείς, αλλά και εμείς βέβαια που εμπνεόμαστε από εσάς. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρηθρόπουλε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.